ότι σε συνέχεια της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου συνήλθε το διαπαραταξιακό όργανο. Δυστυχώς δεν προσήλθαν ο επικεφαλής της δύναμης αλλαγής. Το έχει ανακοινώσει εξάλλου ότι δεν συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία και δεν προσήλθε και η παράταξη όραμα και δράση. Η κυρία Μακρύ δήλωσε μια ανηλυμένη υποχρέωση τη συγκεκριμένη ημέρα. Παρίστανται όμως σχεδόν το σύνολο των μελών του τοπικού συμβουλίου Πηλίου. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θίγονται το συγκεκριμένο πρόβλημα και η παρουσία τους καταγράφεται ως πολύ θετική, γιατί είναι άνθρωποι εκλεγμένοι από όλο το φάσμα των δημοτικών παρατάξεων και συμπλέουν και ομονοούν, γιατί εκτιμούν αυτό που εκτιμά και η Δημοτική Αρχή, ότι μόνο ενωμένοι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτό το πολύ σύνθετο πρόβλημα που μας υπερβαίνει πολλές φορές, το πρόβλημα του μεταναστευτικού. Ήταν μια πολύ χρήσιμη κουβέντα. Αναλύσαμε διεξοδικά τα ζητήματα που μπαίνουν και αφορούν στο Πηλί. Είμαστε σταθερά προσιλωμένοι και εκείνοι και εμείς ως Δημοτική Αρχή στην αναγκαιότητα της άμεσης και γενναίας αποσυμφόρησης της δομής. Δυστυχώς, μέχρι και σήμερα που συζητούμε, δεν έχει γίνει το παραμικρό προς αυτή την κατεύθυνση και είναι ένα μεγάλο ζητούμενο. Δεν μπορεί να σχεδιάζει η κυβέρνηση οτιδήποτε και να μην μπορεί να αποδείξει στην πράξη ότι μπορεί να αποσυμφορήσει τουλάχιστον το νησί της ΚΟ, γιατί κάτι αντίστοιχο πρέπει να κάνει και στα υπόλοιπα νησιά, αλλά σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το νησί της ΚΟ, δεν το έχει πράξει αυτή τη στιγμή. Φαίνεται ότι αδυνατεί να το πράξει. Πώς θα προχωρήσει στο επόμενο βήμα, με το οποίο έτσι κι αλλιώς εμείς διαφωνούμε κάθετα. Βάλαμε και κάποια άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν, για παράδειγμα, με την δημιουργία αστυνομικού τμήματος, με την νομική υποστήριξη των φορέων. Όπως είπα, ο Δήμος είναι δίπλα στους φορείς και συμπαρίσταται πλέον νομικά για πρώτη φορά. Παλεύουμε σταθερά στην κατεύθυνση της διεκδίκησης της δημιουργίας αστυνομικού τμήματος ή σταθμού στο Πηλίο, ώστε οι συμπολίτες μας να νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια. Θα δούμε εκ νέου το θέμα της στάσης της συγκοινωνίας να είναι κοντά στην δομή, ούτως ώστε να μην περνάει μέσα από το χωριό, δημιουργώντας τα προβλήματα και τα ζητήματα που τίθενται κάθε φορά. Ουσιαστικά είμαστε σε στενή επαφή και βέβαια το μάζεμα των υπογραφών. Όπως είπαμε, ο Δήμος συμπαραστέκεται, συστρατεύεται και μαζί με την Δημοτική Κοινότητα Πηλίου θέτει τον μηχανισμό του Δήμου στην διάθεσή τους, ούτως ώστε να μαζέψουμε υπογραφές από όλο το νησί. Και αυτό θα κάνουμε τις επόμενες ημέρες. Ποια μέλη έχουν αυτή την κατάσταση με τις υπογραφές και όταν κάποιος θέλει, επιθυμεί να υπογράψει, πού μπορεί να βρει τις? Να πω καταρχήν ότι υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις στην Δημοτική Κοινότητα Πηλίου. Οι εκλεγμένοι του τοπικού συμβουλίου έχουν στην διάθεσή τους σχετικά τετράδια ή βιβλία και συλλέγουν υπογραφές και βρίσκονται σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τη Δημοτική Κοινότητα Πηλίου. Αυτό θα το διευρύνουμε σε όλη την ΚΟ, σε όλο το νησί. Θα ενεργοποιήσουμε τους φορείς, τους συλλόγους, ανθρώπους που ατομικά θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον προς αυτή την κατεύθυνση και τις επόμενες μέρες, σε συνεργασία με την Δημοτική Κοινότητα Πηλίου, θα το κάνουμε πράξη. Σε ό,τι αφορά την επαφή σας με τους βουλευτές της περιοχής μας, ποιες έτσι είναι οι δικές τους θέσεις? Αυτό που εγώ αντιλαμβάνομαι αυτή την περίοδο είναι ότι και πάλι έχουν κάνει ένα βήμα πίσω σε κυβερνητικό επίπεδο. Δηλαδή, προηγουμένως ενημερώθηκα και αυτό εκλαμβάνω και από τις συζητήσεις που κάνω, ότι παγώνει για μία εβδομάδα ο σχεδιασμός της εντός εισαγωγικών επίταξης των χώρων στα 5 νησιά, γιατί δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα, τίθεται θέμα αντισυνταγματικότητας, φαίνεται ότι εν θερμό ανακοινώθηκε αυτό και πλέον βλέποντας τι μπορεί να προκύψει στην συνέχεια, έχουν ανακοινώσει και επίσημα μία εβδομάδα ουσιαστικά επανασυζήτησης του θέματος και επαναδιατύπωσης των προθέσεων της κυβέρνησης. Άρα λοιπόν δεν έχουν καταλήξει και αυτοί επακριβώς τι θέλουν να κάνουν. Και θα σας δώσω άλλο ένα παράδειγμα προς αυτή την κατεύθυνση. Ενώ μέχρι πρόσφατα συζητούσαν για τα λεγόμενα κλειστά κέντρα κράτησης, αντιλαμβάνονται αυτοί ότι αντίκειται στο διεθνές δίκαιο, έχουν χρησιμοποιήσει μια νέα ορολογία που έχει να κάνει με τα πολυλειτουργικά κέντρα, με κέντρα όπου οι μετανάστες θα μπορούν να εξέρχονται με κάρτες και σε συγκεκριμένες ώρες της
της ημέρας. Άρα λοιπόν αυτό είναι μια υποχώρηση από την αρχική τους θέση περί των κλειστών δομών φυλακών. Μένει να δούμε τελικά πού θα καταλήξουν. Επαναλαμβάνω ότι εμείς είμαστε σταθερά προσιλωμένοι στην άποψη που εξέφρασε από την αρχή το Δημοτικό Συμβούλιο και έχει να κάνει με την γενναία αποσυμφόρηση και άμεση αποσυμφόρηση των δομών στο νησί. Πρέπει να προστατέψουν την τουριστική οικό ούτε ένας πέραν του επίπεδου σχεδιασμού του 2016 και του 2017. Σε ό,τι αφορά τη δημιουργία του αστυνομικού τμήματος στο Πυλί, η διαδικασία ποια είναι και αν είναι χρονοβόρα? Το μεταφέραμε και στον αρμόδιο υπουργό κατά την επίσκεψή του εδώ. Είπε θα το δει. Το μετέφερα ξανά εγώ και σε υπηρεσιακούς παράγοντες αλλά και στον ίδιο τον υπουργό, λέγοντας το ότι αυτά τα ζητήματα πρέπει να τα λύνετε άμεσα. Όταν θέλετε να λύσετε πιο μεγάλα, τα μικρότερα, μικρότερες κλίμακες, πρέπει να τα αντιμετωπίζετε με ευελιξία, αποφασιστικότητα, για να δείχνετε στοιχειωδώς και τις καλές σας προθέσεις απέναντι σε μια τοπική κοινωνία, αλλά και σε ολόκληρο το νησί που υποφέρει όλα αυτά τα χρόνια. Θέλω να πιστεύω ότι θα το προσεγγίσουν θετικά και θα υπάρξει ένα θετικό αποτέλεσμα το επόμενο διάστημα. Δεν σας κρύβω ότι είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, αλλά εμείς συνεχίζουμε να το διεκδικούμε και να το διεκδικούμε με προσήλωση, γιατί εκτιμούμε ότι αυτό θα προσδώσει ένα αίσθημα ασφάλειας που το έχουν πολύ ανάγκη οι συμπατριώτες μας στο Πυλί.